για την μόρφωση των παιδιών. Χωρίς μόρφωση δεν προχωράμε. Να την καλημερίσω την κυρία Μαντίνα εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην Ιεράπετρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τη λογοθεραπεύτρια η κυρία Μαν. Λογοθεραπεύτρια. Έτσι καλά το λέω? Άμα κάνω λάθος, δεν τα ξέρω τα αντικείμενά σας απόλυτα. Και λογοπαιδικός ακούγεται και λογοθεραπεύτρια ακούγεται. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν, λίγο του εξωτερικού ή του εσωτερικού η διαφορά. Ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι είναι η λογοθεραπεία? Να μας δώσετε λίγο να καταλάβουμε τι είναι και μετά θα πάμε στο τι θεραπεύει, για να καταλάβουν και οι γονείς και αν μπορούμε να πούμε και κάποιες ενδείξεις ενδεχομένως μπορεί να έχουν επιγραμματικά, έτσι, ναι, επιγραμματικά τι μπορεί να ανησυχήσει δηλαδή το γονιό για να έρθει σε εσάς. Πάμε, τι είναι λογοθεραπεία? Ουσιαστικά είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση και με την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας, είτε μιλάμε για λεκτική επικοινωνία είτε για μη λεκτική. Μια γενική τώρα, δίνουμε μια γενική προσέγγιση. Α, έτσι. Δεν μπορώ να έρθω κι εγώ όταν τα χάνω κάποιες φορές, έτσι? Ναι, μπορείτε, μπορείτε. Έχουμε να κάνουμε και με παιδιά και με ενήλικες, έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Δεν έχει ηλικία, δηλαδή, η λογοθεραπεία. Εμείς το επικεντρώνουμε λίγο στα πιτσιρίκια, γιατί πρέπει να έχουν καλές βάσεις για να κάνουν μια καλλιεργή στη ζωή. Και εγώ εκεί το επικεντρώνω σαν λογοθεραπεύτρια. Αλλά ναι, υπάρχουν και συνάδελφοι που ασχολούνται και με αφασίες και με τέτοια πράγματα που έχει να κάνει με τους ενήλικες. Μάλιστα. Λοιπόν, λογοθεραπεία, έτσι μια γενική, να πούμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες για αυτόν τον όρο που τον λέμε πιο γενικά. Ασχολείται λοιπόν με προβλήματα επικοινωνίας. Ναι. Όσον αφορά, ας πούμε, την άρθρωση, όσον αφορά τη σκέψη, όσον αφορά τη συγκρότηση. Είναι όλα αυτά που αναφέρετε. Όλα. Είναι όλα αυτά που αναφέρετε. Έχει να κάνει με τον λόγο, έχει να κάνει με την άρθρωση της ομιλίας, έχει να κάνει με τη ροή της ομιλίας, έχει να κάνει με σύνδρομα. Είναι πολύ γενική η ερώτηση. Αλλά δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες, ας πούμε, για όλα αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες, όντως. Αν εξειδικεύαμε το κάθε ένα από αυτά που είπες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, ο τομέας μας έχει μεγάλο εύρος που μπορεί να δουλέψει. Ωραία. Οπότε είπαμε λοιπόν θα δώσουμε βάση και έμφαση στα παιδιά, μια και είναι και αρχή της σχολικής περίοδου, να δούμε πότε ένα παιδί χρειάζεται να έρθει στον ειδικό, στην ειδική, να αποτανθεί σε εσάς, δηλαδή για να ζητήσει βοήθεια. Πότε, σε ποιες περιπτώσεις? Ναι, περιπτώσεις, γιατί η ηλικία τώρα είναι λιγάκι δύσκολο να το κρίνει κάποιος, θα το δούμε ναι, αυτό συνέχεια. Ναι, από πότε φαίνεται όμως, Τόνια, φαίνεται από το δημοτικό, ας πούμε, από όχι, το όχι, παιδικό. Όχι, πολύ πριν το δημοτικό, αναλόγως στην παθολογία όμως. Ναι, δηλαδή, έχει να κάνει. Πες μας ένα παράδειγμα. Όταν γεννιέται ένα παιδί με κάποιο σύνδρομο ή όταν μιλάμε για νευρολογική διαταραχή. Αυτό φαίνεται από πολύ νωρίς, από μηνών, καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, καλά, όταν γεννιέται το ξέρει ούτως ή άλλως ο γονιός, οπότε πρέπει να αποταθεί από πρώιμη ηλικία, δηλαδή και από 2 ετών ή νωρίτερα. Εντάξει, μην είναι ειδικές περιπτώσεις να καταλάβω. Εντάξει, ναι. Είναι ένα πιο μικρό ποσοστό από τα υπόλοιπες παθολογίες. Τώρα, για τα υπόλοιπα που ξεκινάνε, ας πούμε, από νηπιαγωγείο και αυτά, από εκεί ξεκινάει γύρω στα, να φαίνεται. Νομίζω ότι γύρω στα 3 ένας γονιός θα μπορεί να κρίνει, ας πούμε, αν το παιδί του έχει μια τυπική ανάπτυξη ή όχι. Και να αποδανθεί. Μπορεί να κρίνει. Σε γενικές γραμμές, να πούμε έτσι κάποια πιο εξεκεφμένα. Όσον αφορά το λόγο του, μπορεί να δυσκολεύεται να σχηματίσει εκφράσεις, προτάσεις, υπορυγραφικός του λόγου. Δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή, εκεί στα 3-4 να μην μπορεί να σχηματίσει προτάσεις. Μέχρι να... τα 3 αφήνουμε ένα περιθώριο, να δούμε, γιατί μπορεί να είναι και μη λεκτικά τα παιδιά ακόμα μέχρι τα 3. Δηλαδή, όχι μη λεκτικά, να χρησιμοποιούν πολύ λίγες, πολύ μικρό λεξιλόγιο, μαμά, μπαμπά και όλα αυτά. Μετά τα 3, αν δούμε ότι δεν αναπτύσσεται όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αποτανθεί σε. Κάνει μπαμ, δηλαδή, θα το καταλάβει ο γονιός, ας πούμε, ή η παιδίατρος. Ναι. Ή... Καλά, ο παιδίατρος θα το καταλάβει σίγουρα. Τώρα οι γονείς, εντάξει, κάποιες φορές. Αν δεν εθελοτυφλούμε καμιά φορά. Έτσι, ναι. Άμα θέλουμε να το πούμε και έτσι. Ότι μπορούμε να το καταλάβουμε, δηλαδή, αν ένα μικρό παιδί μετά τα 3 χρόνια του έχει θέμα. Ναι. Έτσι. Οπότε μπορούν να αποτανθούμε σε εσάς, στους λογοθεραπευτές, από 3 χρονών. Ναι. 3-4 χρονών. Είπαμε, ανάλογα την παθολογία. Αν ναι, υπάρχει... ανάλογα εννοείται. Αλλά μέσο όρο λέμε τώρα. Ναι, εκεί γύρω στα 3. Είπαμε ότι αν ξεκινούσαμε τώρα μια συζήτηση, θα μπορούσαμε να εξειδικεύσουμε πολλά πράγματα. Ναι. Χανόμασταν εδώ. Αλλά για τους μέσους όρους πάντα μιλάμε. Ο μέσος όρος είναι εκεί, γύρω στα 3-3 και κάτι. Είναι καλό οι γονείς να είναι ευαισθητοποιημένοι και να μπορούν να διακρίνουν αν υπάρχει κάποιο. Αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ωραία. Συνήθως τώρα σε αυτές τις ηλικίες πάλι, μέσω όρο,
ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζετε? Θα δείτε ότι. Μπορεί δηλαδή, να... μπορεί, ας πούμε, αυτό που πολύ συχνά αναφέρεται είναι η δυσλεξία, παράδειγμα. Εντάξει, η δυσλεξία, ας πούμε, είναι θέμα του δημοτικού. Εμείς, σαν ειδικοί, θα το πάρουμε χαμπάρι, να το πω έτσι, ναι, από νωρίτερα. Δηλαδή, θα δούμε κάποια σημάδια. Ποια αλλά είναι τα οι γονείς. Για τόνια μου τη δυσλεξία, ποια είναι τα σημάδια? Είναι όλο αυτό, θα έχει μικρολεξιλόγιο. Συγγνώμη, τη δυσλεξία δεν έχει να κάνει με αυτό. Η δυσλεξία είναι. Έχει επειδή ίσα είναι το σουξέ, τέλος πάντων, αυτό. Ναι, τώρα, είναι το σουξέ. Τα παιδιά συνήθως έχουν μεγάλη. Η επάρκεια του στο λόγο είναι πολύ καλή. Απλά έχουμε να κάνουμε με τη γραφή του. Εκεί. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό είναι. Από το δημοτικό και μετά. Ναι, αυτό είναι καθαρά θέμα δημοτικού και μετά, όντως. Εκεί θα το εντοπίσουν πολύ πιο εύκολα οι γονείς. Εντάξει, απλά η δυσλεξία τώρα συνήθως πάει μαζί με το μαθησιακό, οπότε θα δούμε και άλλα πράγματα. Να. Δηλαδή, θα δούμε τα παιδιά να μην μπορούν να εκφραστούν καλά, να έχουν μια λάθος δομή στην πρότασή τους. Μπορεί να κάνουμε όχι συντακτικά να καταλάβω. Και συντακτικά. Και στη δομή, ναι. Και στη δομή, η μορφολογία, οι καταλήξεις τους δηλαδή. Μπορεί να τρώνε κάποιο λίχο. Ή ξέρω εγώ, το θούν το χρησιμοποιούν παντού. Ή κάτι τέτοιο που βλέπουμε καμιά φορά. Ναι, εντάξει, το γενικεύουμε τώρα. Δεν έχει να κάνει με τη δυσλεξία αυτό. Αλλά ναι. Για να το καταλάβω και εγώ αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω τώρα. Όχι, η δυσλεξία έχει να κάνει καθαρά με το γραπτό λόγο του παιδιού. Δηλαδή μπορεί στον προφορικό λόγο να είναι πάρα πολύ δυνατό. Γιατί συνήθως τα παιδιά είναι φυσιολογική νοημοσύνη και πάνω. Ναι. Τα δυσλεξικά παιδιά. Δηλαδή να μην ανησυχούν οι γονείς. Ναι, όχι, γιατί πολλές φορές ακούμε δυσλεξία, ας πούμε, και βλέπουμε ότι οι γονείς τρομάζουν. Τρομάζουν δηλαδή για να το παραδεχτούν οι ίδιοι, ενώ ουσιαστικά τα παιδιά τους μπορεί να είναι και ανώτερα από άλλα παιδιά, ας πούμε, της τυπικής ανάπτυξης. Ήταν δυσλεξικός τον Αϊνστάιν, νομίζω. Ο Αϊνστάιν ήταν αρκετή βασικά, γιατί διάβαζα και εγώ πρόσφατα ένα άρθρο, ήταν αρκετή μεγάλη. Οπότε μπορεί να δει ο δείκτης της ευφυΐας τους, ας πούμε, πιο πάνω και να έχουν δυσλεξία κάποια παιδιά. Και αυτό φαίνεται, Τόνια μου, από το δημοτικό, τότε ξεκινάει να γράφει το παιδάκι. Ωραία. Πάμε που να γράφει ανάποδα. Ναι, για πες μας περισσότερα εκεί τώρα. Τι να ανησυχήσει τους γονείς? Έχουμε πρωτάκια, ας πούμε. Ένας γονιός που μας ακούει τώρα και το παιδάκι του στην πρώτη και μπορεί να χωθεί που δεν γράφει το α καλά. Γιατί τα δεν μπορεί, ουσιαστικά δεν μπορεί να αποτυπώσει τη σκέψη του στο χαρτί. Ναι. Καλά, στην πρώτη δημοτικού δεν μπορεί, σαφώς. Ναι, αλλά θα γράφει ανάποδα τα. Ναι, φυσικά, αλλά θα γράφει ανάποδα τα γράμματα. Δηλαδή το X μπορεί να το κάνει 9, το 3 θα το κάνει. Το Ε. Ναι. Ναι, αυτό όχι βέβαια για μια φορά που θα το κάνει στην πρώτη δημοτικού, να το ξεκαθαρίσουμε, να το μάθει στους γονείς. Εννοείται αυτό αν είναι κατά εξακολούθηση να το κάνει. Ναι, εννοείται. Ωραία. Οπότε σε θέματα στην ορθογραφία, δηλαδή με τις πρώτες λεξούλες θα έχει θέμα να τις αποτυπώσει. Άλλο παράδειγμα, εκτός το 6 και το 9 που μπορεί να μπερδευτεί. Μπορεί να κάνουμε μεταθέσεις. Δηλαδή, να πω μια λέξη τώρα. Πατάρει να το γράψει τα πάρει. Λέμε. Δηλαδή, παίρνει τη δεύτερη συλλαβή, τη βάζει στην αρχή. Και αυτό είναι ένα δείγμα. Ένα δείγμα. Χωρίς να θέλω να τρομάξουμε τους γονείς. Ναι, φυσικά. Έτσι, γιατί είπαμε, αν γίνει μια φορά. Ναι, ότι... δεν μας πειράζει, αλλά να θα το δουν όμως οι γονείς. Ναι. Δηλαδή, μην αρχίσουν να σφαλιαρώνουν το παιδί, να το πω έτσι. Καλά, το σφαλιαρώνουν το παιδί. Επειδή. Είμαστε κάθετοι στο όχι σε αυτό. Εννοείται, γι' αυτό το λέω. Να δουν μήπως. Να το δουν σοβαρά. Ναι, δηλαδή. Ίσα-ίσα που κάνει κακό στο παιδί, διότι δείχνει να καταλάβει ότι η δυσκολία του είναι κάτι που θα την έχει πάντα. Ενώ. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά και να το περάσουμε πιο ωραία στην ψυχολογία του, ας πούμε. Αυτό θεραπεύεται. Όχι, δεν λέω τώρα για τη δυσλεξία, μιας και είπαμε ότι είναι. Δεν είναι κάτι που θα φύγει ποτέ, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Δηλαδή, μαθαίνει στο παιδί να το διαχειρίζεται έτσι. Με καλύτερο τρόπο. Έτσι. Αυτή είναι δηλαδή η παρέμβαση της δική σας των λογοθεραπευτών στη δυσλεξία. Έτσι, εξού και υπάρχει και νομοθεσία ειδική για αυτά τα παιδιά να μην δίνουν εξετάσεις γραπτές. Εντάξει, βέβαια πρέπει να βελτιωθεί γιατί δεν γίνεται να βλέπουμε ένα γραπτό το οποίο να είναι μη αναγνώσιμο. Νομίζω ότι σαν ενήλικες δεν θα τους κάνει και καλό. Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί είναι δυσλεκτικοί. Δηλαδή, παρένθεση. Δηλαδή, λες ας πούμε αυτό τώρα. Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί. Τώρα δεν ξέρω γιατί μας ακούνε. Είναι ένα θέμα. Ναι, όχι. Χαριτολογώντας, χιούμορ κάνω. Πολλές φορές. Υπάρχει, ας πούμε, η πεποίθηση ότι πολλοί γιατροί είναι αυτιστικοί. Ναι, μας παρεξηγήσουν. Ναι, όχι, δεν το λέω. Μας ακούει. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί λογοθεραπεία? Είπαμε από ανάλογα με την περίπτωση πάντα.
από 3 χρόνων και πάνω, στα πιο, σε περιπτώσεις που κάνουν, βγάζουν μάτι που λέμε, είναι ξεκάθαρες. Ναι, εντάξει, είπαμε, άμα είναι κάποια εγκεφαλική παράλυση ή κάποιον σύνδρομο. Αμυγέννητο, ναι. Ναι, τύπα ξύλο, όντως. Ναι, αυτά είναι από πρώιμη ηλικία, δηλαδή από και 2 ετών μπορεί να αρχίσει το παιδί κανονικά. Mm-hmm. Τώρα, όταν έχει να κάνει με την άρθρωσή του, με τη ροή της ομιλίας του, κάποιοι επαναλαμβανόμενοι ήχοι, μπορεί να δυσκολεύεται λιγάκι στην αρχή, να κάνει έναρξη, να τραβάει κάποιες συλλαβές παραπάνω. Είναι ο τραυλισμός, απλά με καλύτερη, το λέμε σαν ροή ομιλίας. Α, τον τραυλισμό, το λέτε ροή ομιλίας. Mm. Και αυτό θεραπεύεται. Είναι ο επίσημος όρος, έτσι. Ναι, ναι. Α, και αυτό θεραπεύεται. Ας πούμε, μπορεί να αυτό όταν γίνει πρώην παρέμβαση, ναι, μπορεί να θεραπευτεί. Μπορεί να θεραπευτεί. Ναι. Ναι, έτσι, για να μην στιγματιστεί. Συνήθως είναι ψυχολογικό, το... είναι ψυχολογικός, οπότε εκεί είναι σε συνεργασία και με ψυχολόγο. Αλήθεια. Ναι, ναι. Mm. Δηλαδή έχουμε εμείς κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, το πω έτσι, αλλά ναι, είναι και συνεργασία με τον ψυχολόγο, γιατί πρέπει και η οικογένεια να βοηθήσει πολύ σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πάντα πιστεύουμε στην οικογένεια και τη θέλουμε δίπλα. Αλλά ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Χωρίς συνεργασία, νομίζω, και σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή και στο τραυλισμό και στο αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Που... Απλώς όταν είναι κάποια θέματα, ας πούμε, και είναι καθαρά άρθρωσης, okay, θα πάει το παιδί και μόνο του. Δηλαδή και χωρίς να έχουμε την οικογένεια σαν στήριγμα. Όχι τόσο γρήγορα όσο αν είχαμε και την οικογένεια. Διακριτικά, ας πούμε. Ναι, γιατί να πω κάτι, Τόνιο μου. Αν δεν, η οικογένεια δεν είναι κοντά στο παιδί, θα το φέρει καν ούτε στο λογοθεραπευτή, φαντάζομαι. Εντάξει, πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο να είναι η μαμά πολύ κοντά, ο μπας από μακρός. Έχουμε δει βέβαια και οι οικογένειες οι οποίες είναι συγκροτημένες και θέλουν και ιδίως με την παρέμβαση στο λογοθεραπευτή. Αλλά λιγάκι ακόμα υπάρχει μια πρόληψη. Μιας και λέμε για τα παιδιά τώρα που είναι προσχολική ή σχολική ηλικία, με τους δασκάλους υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, φυσικά. Δηλαδή αν σε μια τάξη, ας πούμε, η δασκάλα μπορεί να καταλάβει καλύτερα ίσως από ένα γονιό, αν το παιδί είναι δυσλεκτικό, παραδείγματος χάρη. Κόλλησα εγώ στη δυσλεξία τώρα, γιατί είναι. Ναι, 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 όχι. Οι δάσκαλοι νομίζω ότι πλέον είναι πολύ ενημερωμένοι. Έχουμε καλή συνεργασία, ναι. Μπορούν να το καταλάβουν και να συνεργαστούν μαζί και να γνωρίζουν το παιδί. Αυτό χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, είναι πιο, να είναι πιο ελαστική. Μαζί του, έχουμε αρκετές παραπομπές από δασκάλους. Εντάξει, το κακό βέβαια είναι ότι δεν είναι ωραίο να φτάνει στην ηλικία, ας πούμε, των 6-7 για να το παραπέμψουμε. Διότι όσο πιο αργά αρχίζει η παρέμβαση, τόσο πιο. Θα έχει εξελιχθεί, δηλαδή. Θα έχει εξελιχθεί το πρόβλημά του. Θα μπορεί να δυσκολευτεί να το διαχειριστεί και το ίδιο το παιδί. Φυσικά, γιατί και η ωριμότητα ενός παιδιού στα 6-7 είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είναι στα 4 και 3. Και εδώ μου δίνεται πάτημα για ακόμα μια διευκρίνηση ότι είναι πολύ καλύτερο. Γιατί πολλοί γονείς λένε, ας πούμε, το παιδί να μην επαναλάβει τάξη και έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλύτερο να το παίρνουμε υπόψη μας και να γίνει η επανάληψη με την υπαγωγείου από ότι να γίνει η επανάληψη δημοτικού. Είναι πολύ καλύτερη η ηλικία στον ΝΥΠΙ. Το παιδί ακόμα δεν είναι τόσο όριμο. Ενώ το να πας να κάνεις μια επανάληψη την πρώτη. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, αν το ανακαλυφθεί νωρίς, μπορεί το παιδί να παραμείνει, ας πούμε, μια χρονιά ακόμα. Παρά να μείνει στην πρώτη, ας πούμε, ή να προχωρήσει χωρίς σωστές βάσεις. Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που είμαι υπέρ. Υπέρ στην επανάληψη του νηπιαγωγείου, βέβαια. Έτσι. Επανάληψη δημοτικού, νομίζω ότι το τραυματίζει πολύ περισσότερο. Σωστά, σωστά. Θα νιώθει μειονεκτικά σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Οπότε, ναι, γιατί καταλαβαίνει και καλύτερα, αντιλαμβάνεται καλύτερα το που είναι. Έχει κάνει κάποια πράγματα, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένα, γιατί η ύλη τη πρώτη είναι συγκεκριμένη. Ενώ στο νηπιαγωγείο είναι παίζουμε, βγαίνουμε διάλειμμα. Δηλαδή, ακόμα το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει σε τι πλαίσιο είναι. Ενώ στο δημοτικό καταλαβαίνει ακριβώς σε τι πλαίσιο είναι και καταλαβαίνει ότι έχει χάσει και πάει πίσω. Μάλιστα. Και μπορεί να στιγματιστεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην πορεία μετά της ανάπτυξής του, της ψυχολογικής κυρίως. Οπότε είπαμε για τις ηλικίες, πότε μπορεί να ξεκινήσει. Όσο πιο νωρίς είναι το συμπέρασμα από αυτά που μας λες, τόσο πιο καλά. Τώρα, πού μπορεί να αξιολογηθεί αυτό? Είναι διάφοροι φορείς, δημόσιοι φορείς βέβαια, έτσι. Γιατί είναι τα ΚΔΑΗ, είναι τα ΚΕΔΗ, είναι τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Και εδώ να πούμε ότι είναι πολύ καλό να απευθύνονται οι γονείς αυτό, γιατί μπορούν να πάρουν και τα χρήματά τους πίσω. Έτσι. Γιατί είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ένα θέμα είναι το κόστος. Ας πούμε, τις λογοθεραπείες.
Έτσι, ναι. Εντάξει, μπορεί να βάλουν κάποιο ποσό, αλλά είναι πολύ μικρό. Mm-hmm. Δηλαδή, για να αναφερθούμε ακριβώς το ποσό, είναι 225 ευρώ, ας πούμε, μπορούν να πάρουν από το, από το ταμείο τους. Ναι. Αφού μαζί με τη διάγνωση. Όμως έχουν αξιολογηθεί mm-hmm. από τα κέντρα αυτά τα επιστημονικά. Ναι, γιατί εντάξει, απευθυνόμαστε σε κόσμο ο οποίος mm-hmm. άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, το να πάμε οπότε να κάνουμε μια διάγνωση. Οπότε ας έρθουν στον ειδικό και θα βρει λύση και τρόπο, θα τους, τους καθοδηγήσουμε. Καθοδηγήσει το πού θα πρέπει να πάει, γιατί και οικονομικά, δηλαδή μην το σκεφτούν ότι α, δεν έχω χρήματα, δεν πάω, ας πούμε. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Ή θα επιβαρυνθώ αυτό, ναι, ότι υπάρχει τρόπος. Τώρα, χρονικά πόσος χρόνος χρειάζεται για να διαχειριστεί το παιδί, ας πούμε, αυτό που έχει... Χρονικά λέμε, πάλι... Ή για να γιατρευτεί, να το πω εντελώς. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να το ξεπεράσει. Πάλι έχουμε να κάνουμε την παθολογία ανάλογα. Εντάξει, mm-hmm. είναι κάποια πράγματα που είναι χρόνια που δεν θα φύγουν ποτέ. Δηλαδή, μια εγκεφαλική παράλυση, ας πούμε, θα παραμείνει εγκεφαλική παράλυση. Δεν μπορούμε mm-hmm. να την... Αλλά μπορεί όμως να εξελιχθεί κάπως αυτό το παιδί. Φυσικά. Μπορούμε να το μάθουμε να πνέει καλύτερα, να έχει καλύτερη στάση σώματος mm-hmm. ή στοματοπροσωπικές ασκήσεις. Mm-hmm. Για να μπορεί να αρθρώνει και να είναι αυτό σε καλύτερη θέση, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, αρθρωτικά προβλήματα. Ή φωνολογικά, όλα αυτά είναι πράγματα που ξεπερνιούνται. Ειδικές γλωσσικές, καθυστερήσεις λόγου, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ναι, με κατάλληλη παρέμβαση mm-hmm. και με χημεία με το θεραπευτή, γιατί μετράει πάντα και αυτό. Και με χημεία και με την οικογένεια. Ναι, αν σε συμπαθεί, ας πούμε, ναι, στο ναι, παιδί, φυσικά, ναι, φυσικά. Παίζει. Πάντως από ό,τι βλέπω, ότι η κυρία Μάντι εδώ είναι συμπαθέστατη κοπέλα. Λοιπόν, οπότε είναι ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση, την παθολογία του κάθε. Παιδιού, μην έχουμε επικεντρωθεί στα παιδιά, αλλά και μεγαλύτερου τέλος πάντων. Έτσι, δεν έχει ηλικία δηλαδή αυτό. Ανάλογα με την περίπτωση, την παθολογία μπορεί να ξεπεραστεί ή να μπορέσει να το διαχειριστεί καλύτερα το πρόβλημα. Και, ναι, και το παιδί και η οικογένεια, γιατί σίγουρα πρέπει και οι γονείς να συνειδητοποιούν κάποια πράγματα και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία. Αν αργήσει τώρα να ξεκινήσει αυτή η επαφή μαζί σας, τι γίνεται? Τι γίνεται? Πέρα από τα ψυχολογικά κόστη και τα κοινωνικά, ίσως, στην ίδια την, στο ίδιο το παιδί. Φανταστείτε τον εαυτό σας να σας αναγκάσουν επί ένα χρόνο να λέτε το σου θου. Να, θα είμαι Ισπανίδα. Λέω ένα απλό παράδειγμα τώρα. Το να επανέλθετε μετά από ένα χρόνο στο σίγμα δεν θα είναι αρκετά δύσκολο? Να. Δηλαδή... Μιλάμε για θέματα μυαλού μετά, ότι mm-hmm. μας έχει και μυαλού και αυτοματοποιημένης κίνησης. Ότι mm-hmm. αναγκαστικά σας θα σου βγει το θου. Ναι. Εγώ μπερδεύτηκα τώρα. Ναι, θα βγει αυτό. Mm-hmm. Οπότε όσο πιο πολύ αργούμε, τόσο πιο πολύ αυτοματοποιείται αυτό στον εγκέφαλο του παιδιού και τόσο πιο δύσκολο είναι να το ελέγξουμε και να το επαναφέρουμε στη σωστή θέση. Προς τιμή τώρα οι μαμάδες μας ακούνε, επειδή το έχω διαχειριστεί αυτό το θέμα με το θου. Αν το παιδάκι είναι 2,5-3 χρονών και λέει το σίγμα. Ναι, σίτα, αυτό είναι μια πρώιμη κατάποση. Οποία... Γι' αυτό λέω, μην το πάρουν σοβαρά αυτό τώρα. Λέμε για άλλες περιπτώσεις. Ναι, εντάξει, μέχρι και είναι φυσιολογικό. Ναι. Γι' αυτό το τονίζω για να μην. Οπότε, αν αργήσει λοιπόν να ξεκινήσει, θα έχουμε και πιο αργά. Η εξέλιξη. Αυτό έχει να κάνει με την ηλικία, δηλαδή. Σε κάποια ηλικία πρώιμη, ας πούμε, ή πιο μικρή, μπορεί να διορθωθεί κάποιο πρόβλημα ολοκληρωτικά, ή αν το αφήσουμε όμως και μεγαλώσουμε περισσότερο, ίσως να έχουμε θέμα. Κάπως περισσότερο. Έτσι. Να μην γιατρευτεί εντελώς, ας πούμε, να το πω έτσι. Να μην διορθωθεί το θέμα, το πρόβλημα. Εντάξει, δύσκολο να μην διορθωθεί. Οι παθολογίες που δεν διορθώνονται καθόλου είναι οι αρκετές σοβαρές, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, από εκεί πέρα είπαμε, έχει να κάνει με το δέσμο με τον θεραπευτή, με το δέσμο με την οικογένεια. Mm-hmm. Και εδώ τώρα βοηθάει η οικογένεια, είπαμε, μπορεί να βοηθήσει. Φυσικά. Η οικογένεια βοηθάει πάντα, δηλαδή το γνωστικό κομμάτι του παιδιού μέχρι τα... ειδικά πριν το σχολείο, εξαρτάται κυρίως από την οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ένας γονιός δεν ασχοληθεί, να κάνει παζλάκια, να εξηγήσει στο παιδί πράγματα, να λύσει απορίες, όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή... Ποιος θα τα κάνει αυτά, ξέρω εγώ. Ναι. Άμα δεν πάρει τα κατάλληλα ερεθίσματα, mm-hmm. δεν μπορεί και να αναπτυχθεί το παιδί τυπικά. Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Οπότε οι γονείς λοιπόν παίζουν και εδώ, όπως και σε πολλές περιπτώσεις άλλες, καθοριστικό ρόλο έχουν έτσι, στην εξέλιξη του παιδιού. Και είπαμε για τις τάξεις, αν μπορεί να επαναλάβει, αλλά είπαμε ότι υπάρχει μεγάλο κόστος, οπότε καλύτερα όσο πιο νωρίς, δηλαδή δεν θα... προκύψει ένα πρόβλημα, Τόνια μου, στην Δευτέρα Δημοτικού, στην Τρίτη Δημοτικού. Όχι. Έτσι. Αυτό να το πούμε. Έχει προκύψει από νωρίς. Γι' αυτό καλό. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Ισχύει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λογοθεραπεία λοιπόν. Είδαμε τι είναι η λογοθεραπεία, πότε και πώς χρειάζεται. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί. Ναι, σαν μια γενική συζήτηση βέβαια. Γιατί άμα πάμε να το κάνουμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα, θα μας φάει πολύ χρόνο. Ναι, αλλά δώσαμε βάση στην, σε μια κατάσταση που ίσως να αφορά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να το... Αν θες να πεις κάτι παραπάνω σε αυτό. Είπαμε επειδή είναι αρχή χρονιάς, επειδή, γι' αυτό. Νομίζω ότι οι γονείς είναι πλέον ευαισθητοποιημένοι και ψαγμένοι. Και εντάξει, σίγουρα ο καθένας είναι το καλύτερο για το παιδί mm-hmm. του. Οπότε νομίζω ότι και με λίγη πληροφόρηση παραπάνω από εμάς θα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα, κυρία μου. Λοιπόν, η κυρία Μάντι, το γραφείο σας που είναι, παρεπτόντως. Το γραφείο σας... Λασθένους 8. Γραφείο, εντάξει. Δεν είμαστε γιατροί. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά να πάνε. Η κυρία Μάντι είναι εδώ στην Ιερά Πέτρα, λογοθεραπεύτρια. Μια νεαρή κοπέλα με πολλές, και όμορφη μπορώ να πω, με πολλές φιλοδοξίες, να μας κάνει καλά και να μιλάμε σωστά. Να αρθρώνουμε σωστά λόγο, να έχουμε ροή σκέψεις. Έτσι, και όχι μόνο. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή σταδιαδρομία. Φίλες και φίλοι, εμείς κάπου εδώ νομίζω ολοκληρώσαμε. Αλλά να τσεκάρουμε τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτήν εδώ την πρωινή μας εκπομπή. Μείνετε για λίγο.